ανάγκης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου να παίρνει το λόγο και να απαντάει στα όσα ακούγονται. Το κάνουμε για λόγους σεβασμού του Κοινοβουλίου και κυρίως για να δοθεί δυνατότητα να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Όταν όμως κάποιες τοποθετήσεις ξεπερνούν κάποιο όριο και ξεπερνούν το όριο για θέματα που έχουν σχέση με εθνικά σύμβολα όπως το σκοπευτήριο Κασαριανής, θέλουμε να κάνουμε την παρέμβαση και να επαναφέρουμε στην τάξη και να καλέσουμε αυτόν το οποίο το είπε εδώ να το διορθώσει. Το σκοπευτήριο Κασαριανής, με νόμο που έφερε αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με διαφωνίες από εκείνη την πλευρά, όπως αποκαλύπτουν τα πρακτικά της Βουλής, δόθηκε στο Δήμο Κασαριανής. Και τότε υπήρχαν τοποθετήσεις από αυτή την πλευρά που διαφωνούσαν. Με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, σε μια μεγάλη συναυλία με τον τον Χρήστο Λεοντή, έγινε όλη αυτή η διαδικασία και πρόσφατα τελείωσε και η δικαστική εξέλιξη και διαδικασία και πρόβλημα που είχε το συγκεκριμένο θέμα, άρα έχει οριστικοποιηθεί. Χρησιμοποιήστε όποιο άλλο πολιτικό επιχείρημα έχετε, αλλά εθνικά σύμβολα και τόποι ιστορικής μνήμης όπως το σκοπευτήριο Κασαριανής, ας το αφήσουμε στην ιστορική μνήμη για να μην ξύνουμε και πληγές της σύγχρονης ιστορίας. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ.